Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Ένα από τα πράγματα που με τσαντίζει πάρα πολύ εκεί έξω, στην πόλη εννοώ, είναι όταν βλέπω παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε ράμπες αμαία. Πραγματικά γυρνάει το μυαλό μου, γιατί δεν είναι ότι από αυτές τις ράμπες εξυπηρετούνται μόνο οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Εξυπηρετούνται και τα μηχανάκια για να ανεβαίνουν. Εξυπηρετούνται μανάδες και πατεράδες με καρότσι με το μωρό. Παππούδες, γιαγιάδες, ξέρω εγώ, που γυρνάνε από τη Λαϊκή και σέρνουν καροτσάκια ή από το σούπερ μάρκετ. Εξυπηρετούνται άνθρωποι με πι. Και η αλήθεια είναι ότι άμα κυκλοφορείς έξω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις τουλάχιστον μία στις δύο ράμπες αναπήρων να έχουν πάνω παρκάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σου πω κάτι, γιατί να μην το κάνουν, λες και τους ελέγχει κανείς. Παρκάρι αμάξι πάνω στο στροφή λεωφορείου, προκαλείται κίνηση μέχρι τη Θήβα. Και δεν ασχολείται κανείς, δεν έχετε ποτέ τροχέα, δεν έχετε γερανός να το μαζέψει, τίποτα. Ό,τι θέλουν κάνουν. Και δεν τους ελέγχει κανείς. Το θέμα τώρα είναι βέβαια. Πρέπει να είσαι υπάνθρωπος για να πάει να παρκάρεις και να κλείσεις ράμπα που εξυπηρετεί ανάπηρους. Αλλά τι να κάνουμε ρε φίλε, έχετε δει τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες τη νέα τους εκπομπή στον Sky. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι ο Πορτοσάλτε το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky που κάνει σχόλιο και μετά στο ραδιόφωνο του είναι ένας άλλος Πορτοσάλτε από αυτόν που είναι στην εκπομπή του μετά το μεσημέρι στον Sky. Γιατί το πρωί είναι ο γνωστός Πορτοσάλτε, εντάξει. Και το μεσημέρι όμως μεταμορφώνεται και γίνεται ο τιμωρός, ο άνθρωπος που θα πει ο πολίτης για το κράτος κάτι κακό και θα σταθεί δίπλα στον πολίτη, καταλάβατε. Δίνεται λίγο αλλιώς, αλλάζει. Τέλος πάντων, εντάξει. Και αυτή η εκπομπή δέχεται πάρα πολλές καταγγελίες από κόσμο ο οποίος, ξέρω εγώ, έγινε αυτό στην εφορία, έγινε αυτό στο νοσοκομείο, έγινε αυτό στον δρόμο. Δέχονται πάρα πολλά τέτοια και τα προβάλλουν στην εκπομπή τους. Και έτσι λοιπόν σήμερα τους έστειλε κάποιος τηλεθεατής μία φωτογραφία με ένα περιπολικό και μάλιστα της τροχέας να έχει παρκάρει και να έχει κλείσει ράμπα για ανάπηρους. Η φωτογραφία τι δείχνει? Δείχνει ένα ανακριτικό της τροχέας στη Συγκρού να έχει σταθμεύσει μπροστά σε μία ράμπα αναπήρων. Συν οι πλάκες. Εδώ είναι και διάβαση για άτομα με περιορισμένη όραση. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα μαζί τώρα δεν ταιριάζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί είναι ράμπα. Δηλαδή, πιάνετε λίγο την ειρωνία. Το ανακριτικό αυτοκίνητο της τροχέας έχει παρκάρει, γιατί προφανώς δεν έβρισκε πολύ να παρκάρει, και πάρκαρε πάνω σε ράμπα αναπήρων και την έκλεισε. Και το φοβερό είναι βέβαια ότι ήταν μαζί, όπως είδατε, και διάβαση για τυφλούσα. Τέλος πάντων, μωρέ, βάλτε όλα εκεί πέρα, τώρα μας πούνε τίποτα. Λοιπόν, γίνεται καλύτερη αυτή η ιστορία. Γιατί ο πολίτης ο οποίος τράβηξε αυτή τη φωτογραφία με το περιπολικό, δεν την τράβηξε να την ανεβάσει στα social media, αλλά τι έκανε, την έστειλε κατευθείαν στην αστυνομία και τους έγραψε ότι στο τάδε σημείο, την τάδε ώρα, το τάδε περιπολικό σας έχει κλείσει μία ράμπα για ανάπηρους. Θέλετε να ακούσουμε τι απάντησε η αστυνομία? Από τη διερεύνηση λοιπόν της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι η υπηρεσία μας δεν διέθεσε δυνάμεις της τηλεοφόρο Συγκρού απογευματινές ώρες της 24ης Ιουλίου. Δηλαδή τότε που είπε ο άνθρωπος ότι εγώ εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα είδα το ανακριτικό να έχει σταθμεύσει, δεν υπήρχε εκείνη την ώρα, λέει, δύναμη της αστυνομίας. Κατόπιν των ανωτέρων, συνεχίζει, δεν προέκυψε ανάρμοστη απαξιωτική συμπεριφορά, άρα η υπόθεση, λέει, μπαίνει στο σιρτάρι. Δεν ήταν περιπολικό, ήταν ηθοποιοί. Καταλάβατε τώρα, η αστυνομία της έστειλε άλλος φωτογραφία, συντεταγμένη, ώρα, σημείο και αυτά και τέτοια, και το απαντήσαν, όχι, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Και την πάμε στο αρχείο την υπόθεση, εντάξει, το διερευνήσαμε, εντάξει τώρα. Σε φάση τώρα, εντάξει, μεγάλε τώρα, μην μας πρίζεις τώρα για τα τέτοια, είπαμε. Εντάξει, ηρέμησε και εσύ, εντάξει, ωραία, παρκάραμε εκεί πέρα για 10 λεπτά, μισή ώρα, 3 τέταρτα. Ωραία. Και τι έγινε, κύριε ανάπηρος, το χρησιμοποιούσε εσύ, όχι, τότε βούλωνε. Λοιπόν, το θέμα ξέρετε γιατί είναι εξοργιστικό? Γιατί μετά από την προβολή του θέματος αυτού στην τηλεόραση, είναι σίγουρο ότι η αστυνομία θα ασχοληθεί. Δηλαδή, τον πολίτη που έστειλε, εμένα και σένα, οποιονδήποτε, στείλεις μια φωτογραφία, σε ξεπετάνε έτσι, αλλά προσέξτε, αφού προβλήθηκε στην τηλεόραση και έγινε ψιλοντόρος και τέτοια και αυτά, τώρα λοιπόν θα κάνουν μια νέα έρευνα και θα ασχοληθούν και θα πούνε μετά ότι πάρκαρε εκεί γιατί συνέβη εκείνο και έπρεπε να γίνει αυτό. Καταλάβατε, θα ασχοληθούν μόνο εφόσον αυτή
γιατί η φωτογραφία έπαιξε στην τηλεόραση. Αν τη στείλετε εσείς, μπορεί να μην τη δούνε καν. Δηλαδή, αντί να πει αυτός τώρα ευχαριστώ που το απάντησαν κιόλας, προσέξτε, καταρχάς είδαν το email. Φοβερό πράγμα, δεν πήγε σαν spam. Είχε συνημμένο μαζί. Έκατσαν, το διάβασαν αυτό, κάνουν μια επιτροπή εκεί πέρα από 4-5 άτομα. Το απαντήσανε και αντί αυτός να πει ευχαριστώ, κάθεται και τη στέλνει στην τηλεόραση μετά ότι τον βγάλαν τρελό, ότι δεν υπάρχει τίποτα στη φωτογραφία και φαντάζεται αυτό στη φωτογραφία. Την έφτιαξε, ξέρω εγώ, στο Photoshop. Τέλος πάντων. Και στην εκπομπή αυτή ζήτησαν και τη γνώμη μιας κυρίας η οποία κινείται με αμαξίδιο για να πει λίγο πώς είναι τα πράγματα. Και τη ζήτησε ο Πορτοσάλτη και την άποψή της σαν άτομο το οποίο κινείται με αμαξίδιο στην Αθήνα να βαθμολογήσει την Αθήνα πόσο φιλική πόλη είναι για τα άτομα με αμαξίδιο. Από το 1 έως 5, τι βαθμό θα δίνατε στην Αθήνα σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα? Το 5 είναι το άριστα. Η Αθήνα σε πολλά σημεία βρίσκεται στο μείον 1. Σε αρκετά σημεία στο κέντρο της. Στο κέντρο της. Στο μείον 1 είναι βασικά, αλλά σε κάποια σημεία πάει και στο 2. Εντάξει, πάει στο 1, πάει και στο 2 η Αθήνα. Πραγματικά κάθε φορά που βλέπω άνθρωπο να πηγαίνει με αμαξίδιο εκεί έξω, ρε φίλε, δεν ξέρω, κάνω το σταυρό μου, λέω φίλε, πώς τα καταφέρνεις και πραγματικά πόση δύναμη έχεις και βγαίνεις από το σπίτι σου. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, δεν είσαι και εμάς θα φορέσεις τα παπούτσια σου και μια βερμούδα και θα βγεις από το σπίτι. Θέλουν μια συγκεκριμένη προετοιμασία για να βγουν από το σπίτι. Οπότε, όταν τους γίνεται δύσκολο το να βγουν από το σπίτι ή να κάνουν καθημερινά πράγματα που εμείς θεωρούμε άξιμο, να πάω ένα σούπερ μάρκετ, πάω μετά στο μανάβικο, πάω μετά αυτό, ψωνίσω κάτι και γυρίσω σπίτι. Αυτά για αυτούς δεν είναι εύκολα. Αυτά για αυτούς είναι ολόκληρη προετοιμασία. Και το βασικό για αυτούς τους ανθρώπους είναι να μπορούν να τα κάνουν έτσι ώστε να μην μένουν αποκομμένοι από την κοινωνία και από τις δραστηριότητες. Καμία κοινωνία δεν πρέπει να το θέλει αυτό, κανένα πολιτισμένο κράτος δεν θέλει να το θέλει αυτό. Δεν πρέπει να το θέλει αυτό, γιατί έχουμε πει ότι το πόσο πολιτισμένο είναι ένα κράτος φαίνεται από το πώς φέρεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και ακούσατε την κυρία πώς φέρεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, μείον 1 στα 5.